πρωί της 5ης Ιανουαρίου 1913, ο τουρκικός στόλος βγήκε από τον Ελίσποντο και κατευθύνθηκε προς τη Λίμνο. Σκοπός του ήταν να ευνηδιάσει τον ελληνικό στόλο και να τον πλήξει στον αύσταθμο του Μούδρου. Όμως ο ευνηδιασμός απέτυχε και ο ελληνικός στόλος βγήκε για να τον αντιμετωπίσει. Ο καιρός ήταν θαυμάσιος, η θάλασσα γαλινέα, άνεμος λεπτός, ατμόσφαιρα διαβιεστάτη. Η διάβγεια της ατμόσφαιρας ή το τι αυτή, ώστε διεκρίνεται καθαρότατα εις τον ορίζοντα, πάσε επέριξ νήσι ως και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Μακράν προς νότον, εις το βάθος του ορίζοντος, διεκρίνοντο αμυδρός τα ιστορικά ψαρά. Η δε δόξα της ηρωικής νήσου, παρεγγίζουσα άνωθεν του ελληνικού στόλου, ενεθάρινε και ενεψύχωνε τους απογόνους των μεγάλων ναυμάχων του 21, εις τον κατά του εχθρού αδιάλακτον αγώνα. Άμα τη εμφανίση των εχθρικών σκαφών, ο Αβέροφε σήμανε πολεμική νέγερσιν. Ομοχυρία πυροβόλου αναφέρει ετοιμότητα. Τα τουρκικά θορυκτά όταν είδαν τον Αβέροφ, ετράπησαν εις άτακτον φυγήν. Μόλις το τουρκικό καταδρομικό μετζιτιέ διέκρινε τον Αβέροφ, εσήμανε δια του ασυρμάτου τη λέξη Αβέροφ Αβέροφ και αμέσως ετράπη εις άτακτον φυγήν. Στις 11:35 οι δύο στόλοι άρχισαν να ανταλλάσσουν πυρά με τους Έλληνες πυροβολητές να είναι πολύ πιο εύστοχοι από τους Τούρκους. Η τουρκική ναυαρχίδα Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα παθαίνει σημαντικές ζημιές από τις βολές του Αβέροφ και τρέπεται σε φυγή ακολουθούμενη από τα άλλα τουρκικά πλοία. Το Αβέροφ, λόγω της μεγαλύτερης ταχύτητάς του, αποσπάται από τον ελληνικό στόλο και συνεχίζει μόνο την καταδίωξη των Τούρκων, μέχρι που αυτοί κρύβονται στα στενά του Ελισπόντου. Στις 2:30 η ναυμαχία έχει λήξει. Με τον τουρκικό στόλο να έχει υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές, ενώ 260 περίπου Τούρκοι ναύτες σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. Από τον ελληνικό στόλο, μόνο το θορυκτό Αβέροφ έχει μικρές ζημιές και έναν τραυματία. Μετά από την ναυμαχία της Λίμνου, ο τουρκικός στόλος κλείστηκε στα στενά του Ελισπόντου και δεν τόλμησε να ξαναβγεί μέχρι το τέλος του πολέμου, αφήνοντας το Αιγαίο στην απόλυτη κυριαρχία του ελληνικού στόλου.